Καλώς ήρθατε στα κόκκινα.gr. Κάντε like και subscribe στο κανάλι μας. Οι φήμες για αλλαγές στον κανονισμό της Basket League σχετικά με τον αριθμό των ξένων παικτών φαίνεται να επιβεβαιώνονται. Η πρόταση για αύξηση των ξένων παικτών από 6 και 1, που ισχύει τώρα, σε 6 και 2 αναμένεται να ψηφιστεί σύντομα και θεωρείται δεδομένο ότι θα εγκριθεί. Παράλληλα, προβλέπονται και αλλαγές στις ημερομηνίες που οι ομάδες έχουν δικαίωμα να κάνουν διαφοροποιήσεις στο ρόστερ τους. Η συγκεκριμένη αλλαγή θα επιτρέψει στις ομάδες να έχουν έως και 8 ξένους παίκτες, γεγονός που μπορεί να αλλάξει σημαντικά τη δυναμική του πρωταθλήματος. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος διαθέτει περισσότερους από 6 ξένους στο ρόστερ του, θα είναι ένας από τους άμεσους ωφελημένους αυτής της αλλαγής. Με την έγκριση του νέου κανονισμού, ο Ολυμπιακός θα έχει μεγαλύτερη ευελιξία στην επιλογή και χρήση των ξένων παικτών του, κάτι που θα το επιτρέψει να διαχειριστεί καλύτερα το δυναμικό του και να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις τόσο του ελληνικού πρωταθλήματος όσο και των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Αυτό θα μπορούσε να βελτιώσει τη συνολική απόδοση της ομάδας και να της δώσει μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα. Η αλλαγή στις ημερομηνίες διαφοροποίησης του ρόστερ θα επιτρέψει στις ομάδες να κάνουν προσαρμογές πιο εύκολα και γρήγορα, ανάλογα με τις ανάγκες τους και τις εξελίξεις στη σεζόν. Αυτή η ευελιξία θα είναι ιδιαίτερα σημαντική για τον Ολυμπιακό, καθώς θα του δώσει τη δυνατότητα να αντιδρά άμεσα σε τραυματισμούς ή άλλες απρόβλεπτες καταστάσεις. Συνολικά, η αύξηση των ξένων παικτών σε 6 και 2 και οι αλλαγές στις ημερομηνίες διαφοροποίησης των ρόστερ θεωρούνται βελτιώσεις που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα και την ποιότητα της Basket League. Ο Ολυμπιακός, με το υπάρχον ρόστερ του, είναι σε θέση να εκμεταλλευτεί άμεσα αυτά τα νέα δεδομένα, επιδιώκοντας ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες στις εγχώριες και διεθνείς διοργανώσεις.